Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα με το pamestichima.gr. Ο Σπύρος χαμογελάει ήδη, γιατί χαμογελάει και καμαρώνει, γιατί σήμερα πήγε σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς και όχι μόνο ποδοσφαιρικούς. Έχει κάνει, είπε, θα δώσω τις εμπνεύσεις μου. Και γι' αυτό δικαιούται να ξεκινήσει αυτός. Θα πω ότι... Α, έχεις μπασκέτ. Ναι. Θα πω ένα έξτρα τώρα. Αυτό δεν το σκέφτηκα. Το έξτρα δύο γκολ. Εγώ νόμιζα ότι θα έλεγε. Όχι, αυτό το είπα από πριν. Το πριν. Ζήτησα να κάνω, παιδί μου, επί προσωπικό παρέμβαση. Λουκακού. Δύο γκολ. Δύο γκολ. Δύο γκολ πότε. Σήμερα λέει. Σήμερα. Με τους Ουκρανούς. Θα μετρήσουν. Ναι. Αλλιώς δεν έχει. Αλλιώς δεν πιάνει. Που επειδή ρωτάνε και οι φίλοι τι θα παίξουμε, τι θα κάνουμε, τι θα δούμε, τι θα τέτοιο. Η Εθνική παίζει αύριο λοιπόν με τις Μπαχάμες. Μπαχάμες. Που έχει NBAers. Φυσικά. Θεωρώ ότι θα έρθει νίκη. Θα παίξει και ο Γιάννης. Είναι το πρώτο μάτς που θα παίξει, φιλικό. Mm-hmm. Με διαφορά μεγάλη. Αρκετά. Παρότι είναι καλή ομάδα. Mm-hmm. Στα προολυμπιακά έχουμε πει ότι η Ελλάδα θα πάρει το ένα. Η Λετωνία το άλλο. Η Ισπανία το. Και μένει το Σαν Χουάν. Η Σαν Χουάν. Εκεί θα πάω με το δεύτερο, με τη δεύτερη ομάδα σε πιθανότητα. Η πρώτη ποια είναι? Η πρώτη είναι η Λιθουανία. Okay. Θα πάω με την Ιταλία. Okay. Και υπάρχει και η Παιδούχος, αλλά νομίζω δεν μπορεί το Πορτορίκο. Μπασκετικό Πορτορίκο. Και λοιπά και λοιπά. Αυτά τα δύο μπασκετικά συν τον Λουκακού. Έτσι. Και δύο μπορεί ο Λουκακού. Έτσι. Ναι. Σωστός. Ωραία. Δύο συν, μπορεί να βάλει και τρία. Δύο συν, παρακαλώ. Τα δύο είσαι μια χαρά. Ναι, τουλάχιστον. Ναι. Συν ενάμιση. Αυτό. Ναι, εντάξει, καλά λέει ο Σπύρος, γιατί υπάρχει και η επιλογή ακριβώς γι' αυτό. Ναι, υπάρχει και το hat-trick. Ναι, ναι. Ναι. Ωραία. Ωραία. Αυτό. Για να δούμε απόδοση. Λοιπόν, αυτά από τον Σπύρο. Έχω κάνει μεγάλη κίνηση, έχω προχωρήσει το χρόνο μπροστά και στο In The Zone δίνω ακόμη και για τη φάση των 16, κύριε Οικονομίδη. Έτσι, μ' αρέσει όταν σε αφήνω παγωτό. Ναι. Μ' αρέσει. Αυτό είναι το Bet Factory. Δεν λέω τίποτα, εγώ περιμένω τη δική μου κάρτα. Απλά. Πάμε. Λοιπόν, Σλοβακία, Ρουμανία, goal goal. Ακούστε να δείτε. Μπισκότα ξεμπισκότα. Ευχαριστώ το pamestichima.gr που τον οστιμίζει τόσο. Μια χαρά είναι. Άμα είναι να γίνει μπισκότο, το καλύπτουμε. Γιατί? Γιατί? Και μπισκότο να γίνει αθεόφοβη, 0-0 θα έρθει. Θα είναι ντροπή για το άθλημα. Το ξεκάρφωμα, λες τώρα. Αυστρία, Γερμανία. Δεν το λέω μόνο για το ξεκάρφωμα, αλλά και για το. Ήρθατε που ήρθατε, δεν είχα ένα γκολ. Αυτό λέω. Έλα λίγο. Να παίξουμε και λίγο, παιδί. Λοιπόν, γκολ το βλέπω. Γεωργία, Πορτογαλία. Καταλαβαίνετε όλοι από τον τρόπο που αντέδρασα όταν είπε ο Αντώνης ότι παίζει ο Ρονάλντο. Διπλό και γκολ ο Ρονάλντο είναι. Η μόνη επιλογή, εγώ πολλές φορές σας λέω, ρε παιδιά προσέξτε, παιδιά συγκρατηθείτε, παιδιά πετάξτε τόσα σκουπίδια, παιδιά είναι η έμπνευσή μου, παιδιά είναι φαν, είναι το ένα το άλλο, είναι από τις λίγες φορές που σας λέω, παίξτε το και αν δεν γίνει δεν πειράζει καθόλου. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι, έχει σκυλιάσει να βάλει γκολ. Παίζουμε και καλή σήμερα. Ναι, έχει σκυλιάσει, είναι και καλή η Πορτογαλία. Λογικά βλέπω να το παίρνει και αυτό το μάτς, οπότε θα βάζει και γκολ ο Ρονάλντο, θα δείτε σε λίγο ότι το πράγμα γίνεται ακόμη πιο νόστιμο. Και οι Ελβετοί, οι φίλοι μας οι Ήπουλοι, τσούκου 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 να διαβάσουμε λίγο το παιχνίδι. Οι Ιταλοί, οι οποίοι πλέον μπαίνουν σε knockout διαδικασία και ξέρετε, σε knockout διαδικασία η Ιταλία δεν έχει θέμα να παίξει και μέχρι τη Παναγία. Μέχρι το 15 Αύγουστο να το παίζει το μάτς, θα παίζουν οι Ιταλοί. Σου λέει πού θα πάει. Κάποια στιγμή θα μας πάνε να τρέξουμε πέναλτι, να γίνει καμιά φάση. Οπότε πάμε με ένα safe, το οποίο και αυτό ήταν αρκετά νόστιμο, το χ ημίχρονο. Ρίσκο να γίνει κάτι στην αρχή, με αυτό το ρίσκο είναι όλα τα παιχνίδια στον πλανήτη. Πάντα. Αυτές οι τρεις είναι οι επιλογές μου, βλέπουμε και τις αποδόσεις. Το είδαν πολύ από το πρωί το χ. Το είδαν πολύ το χ αυτό του ημιχρόνου. Τέλος πάντων, λοιπόν. Εγώ να πω ότι αυτό. Ένα, δεν έχουμε συνοηθεί γιατί σε τίποτα δεν μιλάμε μόνο και μόνο για το γούρι. Απλά το λέω έτσι. Σωστό. Αφήνω τώρα να μιλήσει η κάρτα η δικιά μου. Όντως. Δεν γίνεται αυτό.
Διπλό και γκολ Ρονάλντο, εγώ τα ίδια. Χιμίχρονο. Ναι, εντάξει, εντάξει. Τρία μάτσι, να λίγο. Το σημερινό λοιπόν το είπα πριν. Έτσι. Αν είναι να πάμε σε λογική μπισκότο, δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς. Μια ματιά στην απόδοση στο πάμεστοίχημα.gr το βλέπετε. Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνεις. Εγώ λέω ότι αν είναι λογική του να μην έχουμε πολλά-πολλά, να μην χρειαστεί να παίξουμε στο 100% ναι, αγκαλιασμένοι και φίλοι, ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα έχει ξύλο ποδοσφαιρικό. Αν γίνει κανένα σαμπουκά για το ξεκάθαρο. Αυτό είναι που είπαμε πριν, παιδί μου. Ότι είναι το ρίσκο από να πάρω μια, από να πάρω κάτι το οποίο το βλέπει ο κόσμος και δεν είναι τόσο γλυκό. Προτιμώ αυτό το οποίο εντάσσεται στη λογική του μπισκότου, το οποίο είναι πιο γλυκό. Δηλαδή το under 2,5 κάρτες. Ουκρανία-Βέλγιο. Ας βάλει 15 γκολ του Λουκάκου να είναι και ο Σπύρος χαρούμενος. Το ένα μου φτάνει εμένα. Δεν μπορεί αυτό το παιδί να είναι σε κάθε φάση που κάνουν οι Βέλγοι, μα σε κάθε φάση. Και αυτά που γράφει να μην μετράνε, δεν γίνεται. Πραγματικά δηλαδή. Έτσι, δηλαδή δεν γίνεται. Κάποια στιγμή θα το σπάσει. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Λέω πως θα το σπάσει σήμερα. Γεωργία-Πορτογαλία. Το κάλυψε ο Παντελής. Μόνο και μόνο ξαναλέω ότι η Πορτογαλία θα κάνει σε ερωτικό. Δεν έχει κανένα κίνητρο απολύτως σήμερα. Δεν έχει κανένα κίνητρο. Και βγαίνει ο Μαρτίνεθ, ο προπονητής του ΣΤΕΣ, και λέει: κανονικά στους Πορτογάλους θα ξεκινήσουν, λέει, δύο βασικοί. Ο ένας ήταν ο Ντιόγκο Κώστα, ο τερματοφύλακας, γιατί δεν μου αρέσει να κάνω rotation στον τερματοφύλακα. Και ο άλλος, ο Ρονάλντο, σε αδιάφορο παιχνίδι. Χωρίς κανένα βαθμολογικό κίνητρο για τους Πορτογάλους, με τη Γεωργία, καταλαβαίνεις τι θέλει να κάνει ο Ρονάλντο σε αυτό το παιχνίδι. Διπλό λοιπόν και γκολ Ρονάλντο. Και πηγαίνω και εγώ στο ένα από τα δύο που έχουν φιξαριστεί στη φάση των 16, το άλλο είναι το Γερμανία-Δανία. Στο Ελβετία-Ιταλία. 100-0 προσυπογράφω αυτό που είπε ο Παντελής. Χι ημίχρονο. Επειδή ακριβώς πολλοί το είδανε από το πρωί. Έτσι. Το κοτσάρο μαζί με το under 2,5. Δεν πιστεύω ότι θα ανοίξει ούτως ή άλλως. Μόνο και μόνο για να το κάνω πιο νόστιμο. Να δούμε και τις αποδόσεις. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα από εμάς ως προς τις επιλογές. Εσείς μπορείτε να μπείτε στο Πάμε Στοίχημα, βέβαια, που έχει άπειρες όσον αφορά και στα σημερινά παιχνίδια, αλλά και σε αυτά που έρχονται, και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, και στο μπάσκετ και οπουδήποτε αλλού. Αυτό ήταν το In The Zone.